νέο κύκλωμα. Βλέπουμε εδώ πέρα το σπίτι, το πολυτελέστατο σπίτι, το οποίο βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Πού θα το έχανε σε πάρα. Μες στο πελάτης βγάλετε το κόμμα παρακαλώ πολύ. Βγάλετε, κόμματα βάζουν, μπόλικα σήμερα. Πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν, σε ακούμε δημοσίευση τι ακριβώς έχει γίνει. Φίλιππε, να πούμε ότι η αστυνομία, η υποδιεύση δύο ξαρκωτικών Αττικής, εντόπισε τεράστια ποσότητα κοκαίνης αρίστης ποιότητος, ναι, στο πολυτελέστατο διαμέρισμα που βλέπουμε στη λεωφόρο Ποσειδώνος στη Βάρκιζα. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ποσότητα που βρέθηκε τη αρίστης ποιότητας που επαναλαμβάνω κοκαίνης είναι 136 κιλά και 70 γραμμάρια. Η αξία της σοφίας υπολογίζεται σε 5,5 εκατομμύρια ευρώ. 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Ακριβώς. Υπολογίζεται η αξία της κοκαίνης που βρέθηκε ήταν επιμελώς κρυμμένη σε 124 διαφορετικές συσκευασίες στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Να πούμε το σημαντικότερο ποιο είναι, ότι η αστυνομία, η έπειλη αξιωματική της δύο ξαναρκωτικών υπολογίζουν ότι τα κέρδη του διεθνού κυκλώματος που διακίνησαν και διακινούν την κοκαίνη ανέρχονται σε περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ. Η αστυνομία υπολογίζει ότι έχουν διακινηθεί έως τώρα από τη συγκεκριμένη οργάνωση περισσότερα από 250 κιλά καθαρής κοκαίνης στην Ευρώπη και στις ευρωπαϊκές χώρες κατάστατων χρηστών και στην Ελλάδα. Εδώ πέρα, ποια είναι τα θέματα στην Ελλάδα, ότι η ποσότητα, ένα μέρος της ποσότητας αυτής, γιατί 156 κιλά μιλάμε για τεράστιες ποσότητες, επρόκειτο να διακινηθεί στα σαλόνια της Αθήνας. Και γιατί δεν είναι αυτό ιδίω ναρκωτικών. Το συγκεκριμένο ναρκωτικό είναι πανάκριβο και απευθύνεται μόνο σε γερά πορτοφόλια. Οι πληροφορίες που υπάρχουν, οι έγκυρες πληροφορίες... Να βλέπουμε και το σπίτι παρακαλώ πολύ, γιατί έχει ενδιαφέρον. Το σπίτι, αυτό εδώ πέρα το σπίτι λοιπόν, στη Βούλα, στη λεωφόρο Ποσειδώνος... Στη Βάρκιζα. Στη Βάρκιζα, συγγνώμη. Στη Βάρκιζα, μέσα σε αυτό την πολυκατοικία, σε ένα διαμέρισμα πολυτελέστατο της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, βρέθηκε η κοκαίνη. Ακριβώς. Να πούμε, Φίλιππε, ότι έχει συλληφθεί ένας 33χρονος Σερβοκροάτης, τον οποίο έπιασαν και ολιστικά οι αστυνομικοί στον ύπνο με την επιχείρηση που έκαναν, ήταν εφηδιαστική επιχείρηση, και αναζητούν και έναν Σέρβο συνεργό του. Αλλά αυτή είναι μόνο ένα μέρος, όπως μας είπαν οι αστυνομικοί της δύο ξαναρκωτικών, του τεράστιου διεθνού κυκλώματος που φέρνει κοκαίνη από την Εθνική Αμερική και την τοχετεύει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Το θέμα εδώ πέρα δημοσταίνει, εδώ μιλάμε για τρελή ποσότητα κοκαίνης. Ακριβώς. Κάθε μέρα βλέπουμε να υπάρχουν τέτοια θέματα και μπράβο στη δίωξη ναρκωτικών που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και είναι άξια συγχαρητηρίων. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι αυτό το ακριβό ναρκωτικό δεν πάει στην πιάτσα του απλώς τοξικομανή. Πηγαίνει στα ακριβά σαλόνια, πηγαίνει στα μεγάλα πάρτι και το θέμα είναι, το θέμα εδώ είναι και αυτό ψάχνει να βρει η αστυνομία. Την ατζέντα που τους καίει, που καίει τους διάσημους πελάτες, οι οποίοι μόνο δεν είναι διάσημοι πελάτες. Δυστυχώς, πολλοί διάσημοι ήταν αυτοί οι οποίοι μοιράζονταν τα ναρκωτικά. Κάναν τα βαποράκια. Και μιλάμε για διάσημα μοντέλα. Μιλάμε για τηλεπερσόνες. Η αστυνομία γνωρίζει. Δεν κοιμάται. Ξέρει πολύ καλά τι γίνονται στα πάρτι. Τώρα θα τους πιάσουν όλους έναν ένα. Να αποκαλυφθούν ονόματα όμως κάποια στιγμή. Όλο ακούγονται κατά καιρούς χίλια πράγματα λοιπόν, και δεν ακούγεται τίποτα. Θα πρέπει λοιπόν, όπως βγαίνουν οι φωτογραφίες των βιαστών, των διαρρηκτών... Να βγαίνουν και αυτόν όλοι. Να βγει το ίδιο πράγμα. Βγάζουν την άσπρη σκόνη. Θάνατος είναι κι αυτός. Εγκληματίες. Σκοτώνουνε κι αυτοί, απλά σκοτώνουν αργά. Μαζικά σκοτώνουνε. Και μαζικά δολοφονούν. Εκμεταλλεύονται δημόσια πρόσωπα για να παρασέρνουν επειδή παιδιά. Επειδή είναι διάσημοι να μην φαίνονται σιγά. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσω και τον Βαγγέλη Καράλη. Βαγγέλη καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή βαμβά. Εδώ μιλάμε ότι έχουμε βαποράκια διάσημα πρόσωπα. Βαποράκια διάσημα πρόσωπα. Εδώ μας λέγανε για συγκεκριμένο στη λίστα. Μας λέγανε για συγκεκριμένα μοντέλα. Εμείς πώς έρχονται σε εμάς και δεν τα ξέρει η αστυνομία. Πώς τα ξέρει όλη η Αθήνα, πώς τα ξέρει όλη η κοσμική Ελλάδα, εδώ κοιτάτε. Πώς τα ξέρει, πώς τα ξέρουν όλοι και δεν το ξέρουν οι διοκτικές αρχές. Και εμένα δημοσταίνει αυτό που μου έκανε εντύπωση, καλησπέρα, είναι ότι σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες ότι ο συγκεκριμένος άνδρας που συνελήφθη, ο Σέρβος,
ότι βρέθηκε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα. Κοιτάξτε εδώ τα άλλα ναρκωτικά αυτά, λάτα. Και μάλιστα αυτά, μέσα σε ένα μήνα κατάφερε να κάνει έτσι πολύ υψηλές γνωριμίες στο Κολωνάκι και σε διάσημα στέκια. Ισχύει αυτό? Ακριβώς. Ακριβώς έτσι είναι, Ευαγγέλη. Έφτασαν πληροφορίες στην αστυνομία τελευταίο διάστημα και δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα ο 33χρονος Σερβοκροάτης και πρόλαβε σε αυτό το διάστημα να περάσει, να κάνει αντοχητεύσεις, όπως λένε στη γλώσσα τους, τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών στην κοσμική Αθήνα. Και πολλοί επώνυμοι έχουν χάσει τον ύπνο τους. Μάλιστα. Γιατί η αστυνομία ψάχνει την ατζέντα με τα μεγάλα ονόματα. Θα επαναλάβουμε ότι το συγκεκριμένο ναρκωτικό αρίστης ποιότητας απευθύνεται μόνο σε πολύ γερά πορτοφόλια. Όπως είπε σωστά ο Φίλιππος, δεν μπορεί ένας απλός οξυκομανιστής να δώσει τόσα λεφτά για να αγοράσει την κοκαίνη. Τα διάσημα βαποράκια που πηγαίνουν οι μοντέλες, διαβάζαμε συγκεκριμένα πράγματα. Πάνε, λέει, τα διάσημα μοντέλα σε συγκεκριμένα μαγαζιά, σε συγκεκριμένους χώρους. Τους δίνουν εκεί πέρα υπεύθυνος που έχει αναλάβει τη διακίνηση, τους κερνάει την κοκαίνη. Βγάζουν τις φωτογραφίες, λέει, ποστάρονται, τα δημοσιοποιούν. Πηγαίνουν εκεί πέρα οι γαμπροί εντός εισαγωγικών των βαρύων προαστίων, οι ματσωμένοι. Θα πάνε εκεί λοιπόν και γίνεται όλο πάρτι της κοκαίνης. Έτσι ακριβώς. Με μοβ χαρτονομίσματα των 500 ευρώ, δεν τα μοβ. Το έχουμε ξεχάσει. Τα μόβ αυτά είναι, τα 500 άρικα. Παλιά καλά εποχή, όχι μέσα, δεν θυμάται καθόλου. Αυτά είναι. Το χρώμα θυμάται μόνο. Δημοσένη Καλαμπάκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει συγκλονίσει πραγματικά το Πανελλήνιο. Και πάμε και λίγο τώρα. Και συνέχεια. Και πάει και συνέχεια. Θα ήθελα λίγο να κάνω μια αλλαγή, να πάμε να δούμε σε λίγο.